Την προηγούμενη φορά σας είπα να μου πείτε τι θα λέγατε στο παρελθοντικό εαυτό σας σε περίπτωση που μπορούσατε να ταξιδέψετε ανάμεσα στο χώρο και το χρόνο και άλλα τέτοια πράγματα του Dr. Who. Μου απαντήσατε τα εξής. Μην αγοράσεις το Daisy! Θα είναι σε μπέτα μέχρι να πεθάνει ο Μητσοτάκης. Οπα φίλε, σε βλέπω πολύ αισιόδοξο. Ούτε καν τότε. Μην αφήσεις τους συμμαθητές σου να σε πείσουν να παίξεις τον καρκίνο που λέγεται LOL. Επίσης θα κερδίσεις κάποτε 10 ευρώ από το eFood. Τι φάση, θα του έλεγες ψέματα δηλαδή? Τουλάχιστον το δεύτερο μισό. Αγόρασε μετοχές CD Projekt Red και πούλησε αυτές της Ubisoft. Τους γαμάει τα games, ρε μαλάκα. Ο τυχερός λαχνός είναι το 5077. Μην πάρεις Xbox One. Η οθόνη σου δεν έχει HDMI. Επίσης μπορείς πάντα να πάρεις μια καινούργια οθόνη. Μην πάρεις PC από το πλαίσιο. Άσε το LOL, μην ασχοληθείς με το LOL. Ξέχνα το LOL, όχι δεν κάνω πλάκα. Κλείσε το PC και μην γκουγκλάρεις ποτέ το LOL. Hashtag στο PLOL. Μην κάνεις pre-order το Watch Dogs. Μη. Dungeon Defenders. Μείνε μακριά του. Εγώ τα έλεγα από τότε! Κανείς δεν με άκουγε! Αρκουδέλιδες! Μη πουλάς το PlayStation 2! Μη! Όχι! Άσε την κατσίκα να σε χτυπήσει! Τρέχα προς τον πεσμένο πόλο και άστη να σε ξαναχτυπήσει. Γιατί όχι, ο παρελθοντικός εαυτός σου απλά δεν μπορούσε να σκεφτεί να διαβάσει ένα walkthrough για τον Broken Sword 2. Μη βγάλεις Tiamat στον τίμο. Κοίταξε, καταρχάς, εγώ αν έβλεπα ένα τίμο με Tiamat, θα ήμουν σε φάση. Εντάξει, ο τύπος είναι τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσει που απλά δεν έχω στον ηλιομήρα και τα λοιπά και GG Well Played και τα λοιπά, Easy Report την ομάδα μου και τα λοιπά. Αλλά έτσι είναι κάθε παιχνίδι LOL, οπότε τι γκρινιάζω. Μην πάρεις Wii U! Παράτα τα μάγκα, ακόμα περιμένουμε το Half-Life 3. Σημείωσε το password σου, θα μου έλεγα. Μην κοροϊδεύεις το Hodor. Μην πας στα Netcafe και μάζευε φράγκα για καινούργια GPU. Ιου. Δεν ξέρω, το είπα σαν πείμα, οπότε απλά έπρεπε να συνεχίσω κάπως. Να πάω να γαμηθώ! Με γιώτα! Παράτα τα γαμημένα και άρχισε το διάβασμα. Σε 3 χρόνια δίνεις πανελλήνιες και δεν θα περάσεις ούτε χειριστής αυτόματης τέντας. Δεν ξέρω γιατί χτυπάω το χέρι μου. Κατά πάσα πιθανότητα γιατί δεν έχω κάποιο τραπέζι εδώ πέρα. Και οι 5 καλύτερες απαντήσεις οι οποίες κερδίσαν από ένα κουπόνι 10 ευρώ από το eFood είναι οι εξής. Πες τον μαλάκα τον Κώστα να μην φωνάξει αύριο στο Ray το Leroy. Leroy Jenkins! Ο καράφλας με το παράξενο μουσι δεν πρόκειται να ξαναπαίξει Minecraft, σε κοροϊδεύει. Εγώ. Που τι. Θα σου έλεγα ότι θα έρθει η μέρα που όλοι θα καταλάβουν πως το COD είναι μαλακία. Infinite Warfare. Επίσης τα έλεγα. Αρκουδέλιδες. Έναρξη πίνακας ελέγχου, προγράμματα και δυνατότητες, κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος, scroll, League of Legends. Δεξί κλικ, κατάργηση εγκατάστασης, next finish. Είναι τόσο αστείο γιατί είναι διαχρονικό. Θα το έλεγα να ξαναγυρίσει στο Climb Minecraft γιατί έβγαζε πολλά views ενώ τώρα έχω γίνει πρεζάκι συναχαρνών. Εσείς που κερδίσατε, μπαίνετε στο κανάλι του σχεδίου Β, στέλνετε σαν μήνυμα το email σας, το στέλνω στο eFood, σας στέλνει το κουπόνι. Και άλλα πράγματα, δεν ξέρω. Στριτιζές. Όχι, δεν αστείλεις στριτιζές. Δοκίμασα, ξέρω. Για την επόμενη φορά όμως θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments. Επειδή δεν έχω παίξει Overwatch, περιγράψτε μου το Overwatch σε... Overwatch. Πείτε μου σε 6 λέξεις ή περιγράψτε το ή κάντε μια μικρή κριτική ή οτιδήποτε μέσα σε 6 λέξεις το Overwatch. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα δούμε την επόμενη φορά. Σε κάθε βίντεο τα οποία θα εμφανιστούν και καλή συνέχεια. Μαέστρος έπρεπε να είχα γίνει ο πούστης. Με βλέπα στην κάμερα, γαμάω.